Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Νομού Καβάλας πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα «Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Galaxy με προσκεκλημένο και εισηγητή τον υποψήφιο διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέα της σειράς οδηγών σπουδών «Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα» Κωνσταντίνο Κότιο. Οι μαθητές και οι γονείς που παραβρέθησαν ενημερώθηκαν για όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα και τις αλλαγές στο νέο λύκειο, καθώς και τα νέα δεδομένα στο μηχανογραφικό δελτίο του 2015. Κάθε χρόνο οι φροντιστές οργανώνουν εκδηλώσεις για να ενημερώσουν, να βοηθήσουν, να πληροφορήσουν τα παιδιά και τους γονείς για το μηχανογραφικό, για την είσοδο στις σχολές μετά τις Πανελλήνιες και για ό,τι καινούργιο πληροφορία υπάρχει για το εξεταστικό σύστημα, γιατί φέτος είμαστε και σε μια κρίσιμη χρονιά. Τελειώνει το σύστημα των Πανελληνίων όπως ξέραμε φέτος και έχουμε ένα καινούργιο σύστημα για τα επόμενα 2 χρόνια. Η εκδήλωση αυτή γίνεται κάθε Ιούνιο μετά το πέρας των Πανελλήνιων εξετάσεων και πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Κάθε χρόνο φέρνουμε επιστήμονες οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο αυτό για να πληροφορήσουν τα παιδιά. Και είναι μια ζωντανή συζήτηση, γιατί μετά τις ομιλίες έχουμε και διαδραστικά ερωτήσεις και απαντήσεις από τους γονείς και τα παιδιά για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά για τους μικρότερους μαθητές Α και Β Λυκείου, γιατί έχουν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον τους αναφορικά με την επιλογή κατευθύνσεων για το νέο εξεταστικό σύστημα. Και μετά θα προσπαθήσουμε ενδελεχώς να μιλήσουμε για όλο το μηχανογραφικό δελτίο, όλες τις σχολές που υπάρχουν μέσα, να κάνουμε μια σύντομη αλλά πολύ αναλυτική περιήγηση σε όλες τις σχολές και όλα τα επιστημονικά πεδία, έτσι ώστε να φωτίσουμε τις επιλογές των μαθητών. Θα μιλήσουμε για τις επιλογές που υπάρχουν στα πανεπιστήμια της Κύπρου, στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές και οι ευκαιρίες που έρχονται στο μέλλον με την πυροσβεστική, το εμπορικό ναυτικό κτλ. Υπάρχουν λίστες με σχολές οι οποίες, ενώ διαβάζουμε ότι προσφέρουν επαγγελματική αποκατάσταση και σε πανεπιστήμιο και σε ΤΕΗ, δεν είναι τόσο διαδεδομένες. Υπάρχουν τέτοιες σχολές τις οποίες οι μαθητές δεν τις επιλέγουν γιατί ίσως δεν τις γνωρίζουν και καταφεύγουν στις κλασικές όπως η νομική, το μαθηματικό ή τα παιδαγωγικά. Είναι αυτό μια πραγματικότητα. Έχετε δίκιο ότι υπάρχουν σχολές στο μηχανογραφικό τις οποίες δεν τις γνωρίζουν οι μαθητές. Οπότε τις αφήνουν στην άκρη. Αυτοί οι οποίοι έχουν πρόσβαση στη γνώση, αυτοί οι οποίοι ψάχνουν περισσότερο την επιλογή τους, μπορούν με πολύ λιγότερα αμόρια να περάσουν σε σχολές που δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση και να έχουν καλή πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας αναφέρθηκε σε πλήθος θεμάτων και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις σχολές και τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και τα πανεπιστήμια της Κύπρου. Παράλληλα, ανέλησε ειδικά δεδομένα που αφορούν τις πανελλήνιες εξετάσεις, όπως οι μετεγγραφές, έξυπνες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων. Φτάσαμε σε σημείο σήμερα να πρέπει να κάνετε μηχανογραφικό δελτίο. Θα έπρεπε δηλαδή να υποβάλλετε οριστικά το μηχανογραφικό σας, κάποιοι το έχουν κάνει ως τώρα, χωρίς να γνωρίζουμε τι θα γίνει ακριβώς με τις μετεγγραφές. Εμείς γενικά σε όλη αυτή τη διαδικασία αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ένα, να δούμε τι μας αρέσει, να δούμε τι μας ταιριάζει, να δούμε τι θέλουμε εμείς χωρίς να κοιτάξουμε μόρια, τι θα γίνει, πώς γράψαν, τι γράψανε, να καταρτήσουμε ένα μηχανογραφικό και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Αυτός είναι ο πιο σωστός και ο πιο απλός δρόμος που μπορούμε να πάρουμε. Σήμερα, αυτό που μπορούμε να περιγράψουμε, αυτό που νιώθω εγώ τουλάχιστον, ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, είναι ότι έχετε να κάνετε μια επιλογή μια σχολής, η οποία θα σας δώσει το διαβατήριο για να ψάξετε μια θέση, να αναζητήσετε μια θέση εργασίας σε ένα επάγγελμα του μέλλοντος.